Όπως σας έλεγα και προηγουμένως, υποδεχόμαστε τώρα τηλεφωνικά, θα τον υποδεχθούμε ωστόσο στη Ρόδο την επόμενη εβδομάδα, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, υποψήφιο στο Ευρωψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρώων, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, καθηγητή Πανεπιστημίου, καθηγητή ποίησης και σύγχρονης τέχνης, όπως βλέπω στο βιογραφικό του, σε Πανεπιστήμιο στο Παρίσι. Τον βρίσκουμε αυτή την ώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα, καλή σας μέρα από τη Ρόδο. Καλημέρα σας και καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους αγαπημένους μου ροδίτες. Λοιπόν, κατέρχεστε στις ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο της Ένωσης Κεντρών. Βλέπω ότι είχατε και προηγούμενη εμπειρία ευρωεκλογών, έτσι, ήσασταν και στις προηγούμενες υποψήφιος. Ναι, το 2014, τότε ήμουνα με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ήταν μόλις είχα ξεκινήσει. Η εμπειρία μου ήταν δηλαδή ζήτημα 15 ημερών. Για 10-15 μέρες ουσιαστικά ήταν περισσότερο το βάπτισμα του πυρός, αν θέλετε. Μάλιστα. Εσείς μένετε στο Παρίσι. Να πούμε λίγα πράγματα για σας. Είστε βεβαίως, καθηγητής, βεβαίως. Μένετε στο Παρίσι. Είναι η βάση σας μάλλον το Παρίσι, έτσι. Είμαι καθηγητής φιλοσοφίας και τέχνης στο Παρίσι. Mm-hmm. Κάνω τα σεμινάρια της σύγχρονης τέχνης στο Πανεπιστήμιο 4. Τη Σορβόνη και ταυτόχρονα έχω και τις δικές μου δραστηριότητες, συγγραφή βιβλίων, ζωγραφικές εκθέσεις κτλ. Τα οποία συνοδεύουν την βασική μου ιδιότητα ως καθηγητή φιλοσοφίας. Ναι, βλέπω ότι έχετε εκδώσει σειρά βιβλίων και ότι έχετε οργανώσει και εκθέσεις με εικαστικά έργα. Βεβαίως, εγώ ίδιος έχω ζωγραφίζω κιόλας και γενικά έχω αυτή την, θέλετε, την πολιτιστική βουλημία, ας μου επιτραπεί ο όρος. Ωραία βουλημία είναι αυτή. Ναι, είναι καλύτερη πάντως από το να θέλεις να καταστρέψεις κάτι. Είναι μια δημιουργική βουλημία και η οποία βοηθάει την ανάπτυξη του εαυτού και όχι την καταστροφή του εαυτού μας. Και να κάνω μια έτσι λίγο τετριμένη ίσως ερώτηση, φαντάζομαι ότι θα σας την έχουν ξανακάνει. Πώς αποφασίσατε να μπείτε στο στίβο της πολιτικής, ακόμα και αν είναι του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλλιτεχνικό στίβος, έτσι? Συμφωνώ απόλυτα, έχετε δίκιο. Και οι εμπειρίες μου δεν είναι πάντοτε καλές, είναι συχνά πολύ αρνητικές. Όμως δέστε το μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου, ο οποίος δεν θέλει να είναι κλεισμένος σε ένα γραφείο. Θέλει να δοκιμάζει την ίδια τη ζωή με αυτά τα οποία έχει η ζωή, τα καλά και τα κακά. Και η πολιτική είναι μεγάλο μέρος, ουσιαστικό μέρος της καθημερινότητάς μας. Η πολιτική με ήττα και η πολιτική με μικρογιώτα αποφασίζουν για το μέλλον μας. Mm-hmm. Αποφασίζουν με αποφάσεις τους για το πώς θα ζούμε. Δεν θα έπρεπε λοιπόν εμείς οι ίδιοι να είμαστε πιο ενεργοί πολίτες, είτε σαν ψηφοφόροι, είτε αναλαμβάνοντας πολιτικές θέσεις, προσπαθώντας όσο γίνεται για το καλύτερο και την καλύτερη ποιότητα της ζωής μας. Mm-hmm. Με βάση αυτή τη λογική μπήκα στο στίβο τον πολιτικό. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Δεν λέω ότι η γλώσσα του ανθρώπου της φιλοσοφίας είναι η ίδια με τη γλώσσα του ανθρώπου της πολιτικής. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος, εφόσον αυτός ο κοινός τόπος είναι ο άνθρωπος, η ποιότητα του ανθρώπου, η καλυτέρωση της ζωής του και αυτό που ονομάζουμε, αν θέλετε, μια δημιουργική καθημερινότητα στον άνθρωπο. Εκεί πάντως αυτή την πορεία παλεύω και προσπαθώ. Σας βρίσκουμε σε περιοδεία. Θα έρθετε και στη Ρόδο, θα τα πούμε και αυτά, το πρόγραμμά σας. Ναι, θα έρθω στις 2 του μηνός. Ναι. Θα πάτε και Κοκάλυμνο, μου λέγατε. Ναι, θα πάω στην Go την επόμενη μέρα και στις 3 του μηνός και το πρωί και το απόγευμα έχω μια ομιλία στην Κάλυμνο στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο με θέμα η Ευρώπη και οι νέοι. Mm-hmm, ωραίο. Με δεδομένο ότι όλη η χώρα είναι μία περιφέρεια, εσείς οι ευρωβουλευτές πρέπει να επισκεφτείτε λίγο πολύ όλη τη χώρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι αποκομίζετε από την επαφή σας με τους πολίτες. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι η Ευρώπη, έχουν αντιληφθεί ότι η Ευρώπη επηρεάζει πάρα πολύ άμεσα πια τις ζωές μας και ότι πρέπει να πάνε στην κάλπη των ευρωεκλογών για να ψηφίσουν έχοντας κατά νου τι Ευρώπη θέλουν και όχι τι κυβέρνηση στην Ελλάδα θέλουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστή ερώτηση και ρεαλιστική. Δυστυχώς, ενώ ξέρουν ότι η Ευρώπη επηρεάζει τη ζωή μας σε μεγάλο βαθμό, το ξέρουν οι περισσότεροι, ταυτόχρονα οι περισσότεροι δεν ασχολούνται με τα θέματα της Ευρώπης, δεν φροντίζουν να μάθουν ποιο είναι τα διακύβευμα, ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα τα οποία
αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών θέσεων και προβλημάτων και ψηφίζουν με βάση τις κομματικές εθνικές εκλογές και περισσότερο τους κομματικούς χρωματισμούς, και αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, το βλέπω από τις εμπειρίες μου. Όταν κάποιος μου λέει, αχ κύριε καθηγητά, αυτά που είπατε προχθές στην ομιλία συμφωνώ σε όλα μαζί σας, αλλά εγώ δεν θα σας ψηφίσω γιατί ψηφίζω το Α ή Β κόμμα, και ενώ εσείς είστε σε ένα μικρό κόμμα θα ψηφίσω το άλλο, το μεγάλο κόμμα, γιατί ήταν η παράδοση της οικογένειάς μου. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ θλιβερό, γιατί η παράδοση της οικογένειας είναι ένα πράγμα, η προσωπικότητα ενός ανθρώπου είναι ένα άλλο πράγμα. Και η παράδοση μεν λέει ότι εμείς συνηθίζαμε να ψηφίζαμε σε αυτή την πορεία. Αν όμως, ειδικά στις ευρωεκλογές, έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμάς και θεωρείς ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να μπορέσει να σε εκπροσωπήσει στο αυτό το θέμα της Ευρώπης, είτε γιατί έχει εμπειρία από την Ευρώπη, είτε γιατί ασχολείται με τα ευρωπαϊκά θέματα, mm-hmm. τότε αυτό έρχεται σε αντίφαση με αυτό το οποίο θέλεις και με αυτό που κάνεις. Και είναι θλιβερό. Είναι κρίμα δηλαδή να υπάρχει τέτοια αντίληψη. Θλιβερό είναι και αυτό, να ψηφίζεις και στο εσωτερικό της χώρας από παράδοση και από συνήθεια, έτσι. Αλίμονο αν δεν αξιολογείς και ψηφίζεις γιατί έτσι ψήφιζε ο μπαμπάς και ο παππούς σου. Ξέρετε, τα κόμματα μπορούν να παίξουν στην αρχή έναν θετικό ρόλο ως προς την διαπαιδαγώγηση μιας πολιτικής συνείδησης, μιας πολιτικής, αν θέλετε, συμπεριφοράς. Από εκεί και πέρα, αν τα ίδια τα κόμματα, και μιλάω γενικώς για τα κόμματα, mm-hmm. δεν έχουν από μόνα τους ένα μηχανισμό ο οποίος να ανοίγει και να ανοίγονται ως προς το διαφορετικό, ως προς το ξένο, ως προς αυτό το οποίο δεν τους μοιάζει, τότε τα κόμματα αυτά λειτουργούν σαν μηχανισμοί καταστολής και αναστολής. Mm-hmm. Και καταστέλουν τη δημιουργικότητα, αλλά και αναστέλουν κάθε ποιοτική δράση των ανθρώπων για καλυτέρευση ζωής. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Ζω στη Γαλλία και βλέπω πώς οι Γάλλοι ψηφίζουν με τελείως διαφορετικά κριτήρια. Κοιτάνε την προσωπικότητα κάποιου. Δεν είναι παγιδευμένοι σε κόμματα και σε μικροϊδεολογίες. Από οποιαδήποτε παράταση, ξαναλέω, για να μην θεωρηθεί το λέω για το Α ή το Β. Ναι, ναι. Γενικότερα. Mm-hmm. Μάλιστα. Η Ένωση Κεντρών σε ποια ομάδα είναι στις Βρυξέλλες? Είναι στην ομάδα των Κεντρών, mm-hmm. και είναι πολύ σημαντικό γιατί πρωτοστατεί ο Φρανσουά Μπαϊρού, mm-hmm. ο οποίος είναι κορυφαίος του κινήματος Μοντέμ, από τους κορυφαίους, ο οποίος μάλιστα στηρίζει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση Μακρόν, υπήρξε παλιά πρωθυπουργός και είναι ένας κορυφαίος πολιτικός για τα γαλλικά δεδομένα. Οπότε η Ένωση Κεντρών και ο κύριος Λεβέντης είναι μέσα σε αυτή την ομάδα, mm-hmm. και να δείτε αυτό που σας έλεγα πριν, το θέμα της επιρροής, το πώς κατάφερε ο κύριος Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών να πετύχουν κάτι το οποίο για κάποιους είναι αδιανόητο. Για παράδειγμα, λέμε όλοι ότι βγήκε μια απόφαση για τις πρέσπες. Εντάξει, αυτή. Καλή ή κακή, ο καθένας έχει τις επιλογές του. Αυτή είναι. Μερικοί θεωρούν ότι είναι μια απόφαση η οποία είναι δεδομένη, τελειωμένη, δεν μπορεί να αλλάξει. Όταν πήγε ο κύριος Λεβέντης και λέει ότι εγώ προτείνω μια άλλη πολιτική σε αυτό το θέμα, του είπαν όλοι, μα δεν μπορεί να γίνει, τώρα το θέμα έχει λήξει. Επέμενε αυτός, mm-hmm. και τελικά πέρασε στη γραμμή των Κεντρών, στην ευρωπαϊκή γραμμή, ότι σεβόμαστε τη διαφορετική αντίληψη και ότι με την πρώτη ευκαιρία, εάν επιμείνει το κόμμα να έχει διαφορετικές απόψεις και να πράξει διαφορετικά, εμείς θα το στηρίξουμε. Αυτό τι σημαίνει? Και δεν το λέω μόνο για την Ένωση Κεντρών, το λέω συνολικά. Mm-hmm. Σημαίνει ότι ο κάθε ευρωβουλευτής και το κάθε πρόσωπο το οποίο θα συμμετέχει σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή πορεία θα πρέπει να έχει μια πρωτοβουλία λόγω της προσωπικότητάς του και μπορεί λόγω της πρωτοβουλίας αυτής να συμβάλλει σε αλλαγή νέων πραγμάτων. Ξέρετε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καθοριστική. Είναι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Υπάρχει μια μάχη ανάμεσα στους ευρωσκεπτικιστές και στους ευρωπαϊστές. Ναι. Αυτή η μάχη θα δώσει κάποια αποτελέσματα. Άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Γιατί να μην συμμετέχουμε στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας σύνθεσης καλών αποτελεσμάτων για το καλό της Ελλάδος και για το καλό της Ευρώπης και να αφήσουμε μόνο τους γραφειοκράτες των Βρυξελών να αποφασίσουν για μας. Ακριβώς. Βλέπετε άνοδο της ακροδεξιάς, κύριε Δαβέτα? Ναι, αν δεν προσέξουμε και αν δεν αποφασίσουν αυτοί οι οποίοι είναι στην Ευρώπη
να ασχοληθούν πραγματικά, ενώ αυτοί που, είναι, που διοικούν στις Βρυξέλλες, να ασχοληθούν πραγματικά με τα προβλήματα του κόσμου, αυτοί είναι μη αρετοί γραφειοκράτες, οι οποίοι καλοπερνούν και οι οποίοι δεν ασχολούνται με την ουσία των προβλημάτων. Mm-hmm. Πετάνε απλώς κάποια σλόγγαν, ενοχοποιούν τον Α και τον Β και νομίζουν ότι έτσι θα λύσουν το πρόβλημα. Ξέρετε, κοντεύουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο τραγικό. Θεωρούμε, φτάνουμε σε ένα είδος απομυθοποίησης του κακού. Δηλαδή, μιλάμε για ακροδεξιά και την έχουμε απομυθοποιήσει. Σου λένε μερικοί, έλα παιδί μου, τι ακροδεξιά. Και όμως η ακροδεξιά υπάρχει. Mm. Άρα θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, να συμπεριφερθούμε με έναν τρόπο που να μας φέρει κοντά στον κόσμο, να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματά τους. Δεν λέω να κάνουμε μόνο ό,τι θέλει ο κόσμος, mm-hmm. γιατί κάποιες φορές υπάρχουν και κάποιες αποφάσεις που είναι γενικότερες, πιο οικουμενικές, πιο mm-hmm. παγκόσμιες. Mm-hmm. Αλλά να καταλάβουμε ποια είναι τα αιτήματα του κόσμου. Αν δεν τα καταλάβουμε, μετά θα βρεθούμε μια ωραία μέρα με μια διοίκηση ακροδεξιών, θεματικών ή οποιοδήποτε άλλο, αν θέλετε, ακραίωση από οποιοδήποτε τάση mm-hmm. και θα λέμε πώς φτάσαμε εκεί. Και αυτό θα είναι αργά. Βέβαια, τότε θα είναι αργά. Mm-hmm. Οπότε μεγάλη προσοχή, έτσι, ναι. ο πολίτης πρέπει να δείξει μεγάλη προσοχή φτάνοντας στην κάλπη. Να μάθει τι είναι η Ευρώπη, να προσπαθήσει, έχει μπροστά του ένα μήνα, να μάθει τι είναι η Ευρώπη, να μάθει ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της Ευρώπης, τα οποία αφορούν και τον ίδιο και τη χώρα του, την Ελλάδα. Και κυρίως να καταλάβει και να δει ότι πρέπει να στείλει στην Ευρώπη, όχι υποχρεωτικά ό,τι λένε τα κόμματα, αλλά πρόσωπα τα οποία και να γνωρίζουν την Ευρώπη, και να έχουν ζήσει το μηχανισμό και τις μάχες της Ευρώπης, αλλά και να θέλουν να δώσουν τη μάχη για την Ευρώπη. Συνήθως θέλουμε άτομα τα οποία πηγαίνουν εκεί για να χρησιμοποιήσουν, να εξαργυρώσουν την ευρωπαϊκή τους θητεία, για να επιστρέψουν πολιτικά πίσω στη χώρα. Ακριβώς. Ή θέλουμε άτομα τα οποία θέλουμε να τα αφήσουμε στο περιθώριο της πολιτικής ζωής. Δεν είναι έτσι. Ναι. Πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Να καταλάβουμε ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη, εφόσον είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Ναι, κύριε Δεβέτα. Ναι, ναι. Εδώ σας χάσαμε προς στιγμή, νομίζω. Όχι, όχι. Εδώ, εδώ. Είμαι σε παραμένω στη γραμμή σας. Α, μάλιστα. Απλά τελείωσα την τοποθέτησή μου. Α, μάλιστα. Είχα την αίσθηση ότι υπήρξε μία διακοπή στη σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, αν θέλετε να απευθυνθείτε ναι, στους ακροατές μας για ένα τελευταίο μήνυμα. Θα ήθελα ένα τελευταίο μήνυμα. Θα ήθελα να τους καλέσω να με στηρίξουν. Mm-hmm. Θα ήθελα να τους καλέσω να δούνε ποιος είμαι, να δούνε το βιογραφικό μου, να μάθουν για μένα. Και αν κρίνουν ότι η μέχρι τώρα θητεία μου στην Ευρώπη, η πορεία μου σαν Έλληνας καθηγητής σε ξένα πανεπιστήμια, η πολιτιστική μου δράση, αλλά και η πολιτική μου συνείδηση, τους φανεί ότι είναι ικανές για να στηρίξουν τα ελληνικά ζητήματα στην Ευρώπη, να με στηρίξουν, mm-hmm. να στηρίξουν την Ένωση Κεντρώων. Άλλωστε στις ευρωεκλογές θέλω να πιστεύω ότι πέρα από κομματικούς φανατισμούς πρέπει να στηρίξουμε πρόσωπα τα οποία μπορούν να μην ανήκουν και στους κομματικούς χώρους τους οποίους στηρίζουμε όπως κάνουμε στις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Εγώ ζητώ και την ψήφο αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι πιο χαλαροί για να μπορέσουμε να στείλουμε πρόσωπα όπως θεωρώ ότι είμαι ένα από αυτά με όλη την ταπεινότητα τα οποία θα μπορούν να είναι και ικανά και γνώστες του ευρωπαϊκού αντικειμένου. Mm-hmm. Και να θα χαρώ να έρθουν και στην Κάλυμνο όταν θα κάνω την ομιλία. Ίσως κάποια στιγμή θα κάνω κάτι και στη Ρόδο, αν οι συνθήκες μου το επιτρέψουν, mm-hmm. για να με γνωρίσουν και από κοντά και όχι μόνο μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πολύ ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Έχω και οικογένεια στη Ρόδο, ξέρετε. Αλήθεια. Έχω τα ξαδέρφια μου εκεί, έχω πρακτορείο εφημερίδων. Α, μάλιστα. Βέβαια, είναι εκεί οι Ροδίτες. Είναι γνωστή οικογένεια. Βέβαια. Ναι. Και εγώ, να πω και κάτι έτσι απλό, στο ταξίδι της μητέρας μου και του πατέρα μου στη Ρόδο έγινε η σύλληψή μου. Άρα θεωρώ εκ συλλήψεως τον εαυτό μου Ροδίτη. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε. Κύριε Δαβέτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή και επιτυχία εγώ. Να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Με κοιτάς με στα μάτια, μα ποτέ σου δεν είδες τα σβησμένα.